Γεια σου, Δεξότη, και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για τον Ιούλιο του 2024. Καλό σου μήνα, Δεξότη μου. Ελπίζω να περάσεις πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα πώς έχουν τα πραγματάκια. Για από ό,τι φαίνεται θα παρουσιαστούν ευκαιρίες για μια ανανέωση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπω πράγματα να έρχονται προς το μέρος σου, βλέπω φρεσκαδούρα, βλέπω ευκαιρίες, βλέπω προτάσεις. Για αρχή αυτό που μου δείχνει είναι ότι θα έχεις νέα ή θα πάρει μια παρελθοντική σχέση. Κάτσε να τα πάμε ένα-ένα. Λοιπόν, ή θα έχεις νέα από ένα άτομο του παρελθόντος σου ή δίνεις μία νέα μορφή σε μία σχέση στην οποία υπάρχει πάρα πολύ οικειότητα και μάλλον είναι και αυτή παρελθοντική, ή γνωρίζεις ένα άτομο πάρα πολύ απότομα ή γνώρισες ακόμα και τον Ιούνιο που τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά μεταξύ σας και σαν να δημιουργείται ένας καινούριος κύκλος, ή μπορεί να μου δείχνει ακόμα και ένα μωρό εδώ, να είσαι έγκυος ή να ξεγεννάς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ίσως να είναι ακόμα και το εγγόνι σου. Βλέπω την ευκαιρία για μια νέα αγάπη που κάπως όμως για πολλούς περιέχει και τη λογική του παρελθόντος. Okay. Βλέπω ότι μπαίνει σε μια νέα κατεύθυνση, μια νέα ροή, κάτι σε αναζωογονεί, θα σου έλεγα, σε συναισθηματικό επίπεδο, κάτι σε κάνει να γουστάρεις. Μπορεί να έρχεται ένας φίλος σου ή μια φίλη σου από τα παλιά ξανά στον τόπο σου. Μπορεί να επισημοποιείς ακόμα και μια σχέση, οπότε με αυτόν τον τρόπο να τη βάζεις σε ένα καινούριο δρόμο, με αυτόν τον τρόπο να δημιουργείς μια καινούρια, ένα καινούριο κύκλο. Βλέπω ότι αυτό είναι κάτι που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ και σου προκαλεί πολύ όμορφα συναισθήματα. Βλέπω ότι ειδικότερα στις αρχές Ιουλίου είσαι πολύ κοντά με έναν άνθρωπο, χαίρεσαι που ήρθε, τα λέτε πιο συχνά, ελπίζεις να τον δεις ή να την δεις. Γενικότερα τα πράγματα μπαίνουν σε μια θετική, αρμονική, ήρεμη και ισορροπημένη, θα σου έλεγα, βάση. Θες να εξερευνήσεις τον κύκλο αυτόν, τον καινούριο, τον συναισθηματικό. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με άλλα άτομα. Δεν πιστεύω ότι είναι ένας προσωπικός σου κύκλος, σαν να λέμε ότι αφήνεις πίσω τα παλιά και ξεκινάς ξανά τη ζωή σου. Θεωρώ ότι κάπως είναι ένα εμπρός πίσω, που έλεγε και ο Πόποτας. Okay, ένα εμπρός πίσω, αλλά με τον ίδιο ενθουσιασμό που το έλεγε εκείνος. Και μάλιστα μας δείχνει ακόμα και το Knight of Swords να πηγαίνει κάπως προς το πίσω, προς το παρελθόν, αλλά να βλέπει μια νέα αρχή ή νέα από το παρελθόν. Ή πολύ θετικά νέα από παιδιά, από τα παιδιά σου, έρχομαι, είμαι έγκυος, ξέρω εγώ και τέτοια πραγματάκια. Επίσης, μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία που φαίνεται να εμφανίζεται μέσα στον Ιούλιο του 2024 για σένα, στα επαγγελματικά σου. Ίσως να δεχτείς μια επαγγελματική πρόταση, ίσως να δεχτείς μια πρόταση για συνεργασία, μια πρόταση για καλύτερη θέση, τι άλλο, τέτοια πραγματάκια μου βγάζει εδώ. Πρόταση, μου βγάζει πολύ το πρόταση. Δεν νιώθω ότι είναι τόσο πολύ, δηλαδή, μια ευκαιρία που δίνεις εσύ στον εαυτό σου. Θεωρώ ότι έρχεται από άλλο χέρι, από άλλο πρόσωπο. Μπορεί να είναι ακόμα και η απάντηση σε ένα βιογραφικό. Επιτέλους, ακόμα και αν υπήρχε αναμονή στο παρελθόν. Βλέπω ότι θα σκεφτείς λίγο τα πρακτικά σου και τα οικονομικά σου θέματα. Και μου δείχνει πολύ το κομμάτι της συνεργασίας. Μου δείχνει και συγκατοικήσεις, να ξέρετε, εδώ. Ή εσένα να δημιουργήσεις ένα καινούριο χώρο για να υποδοχτείς το νέο μέλος. Αυτή την περίπτωση να αρχίζεις να το σκέφτεσαι, να το βάζεις στη σκαριά, να μαζεύεις λεφτά. Τέτοια πραγματάκια. Πάντως πολύ μου βγάζει επαγγελματικές ευκαιρίες. Παιδιά, θεωρώ ότι, τι να σου πω τώρα, το 60% των τοξοτακίων που ακούνε αυτό το ρίξιμο θεωρώ ότι θα έχουν μια επαγγελματική ή οικονομική πρόταση μέσα στο Ιούλιο του 2024. Για πολύ λίγους μπορεί να μας δείχνει μια σημαντική αγορά που ίσως σκέφτεσαι να κάνεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε βλέπω μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, μέσα σε όλες τις ευκαιρίες, τις προτάσεις και τις εξελίξεις, εσύ να ώρες να δείχνεις μια αναβλητικότητα, να δείχνεις μια στασιμότητα,
μία απάθεια, μία ανάγκη να πάνε τα πράγματα λίγο πιο αργά, μία ανάγκη ενδεχομένως να τα ξανασκεφτείς. Ίσως για κάποιους από εσάς βεβαίως να εμφανίζονται και διάφορα διλήμματα μέσα στις όλες νέες αρχές, okay. Όπως για παράδειγμα, άμα εσύ έχεις ήδη τη δουλίτσα σου και εμφανίζεται μια άλλη δουλειά από το πουθενά, μπαίνεις σε ένα δίλημα του τύπου «Εγώ εδώ τους ξέρω αυτούς πώς δουλεύουν, ότι μου δίνουν τα λεφτά μου στην ώρα τους, ναι, okay, ωραία και αυτή η άλλη ευκαιρία, αλλά είναι κάτι που με συμφέρει, είναι κάτι το οποίο δεν θα μετανιώσω». Ίσως να μην ξέρεις σε ορισμένα επίπεδα ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση από σένα, ποια είναι η σωστή τοποθέτηση, ποια είναι η απάντηση που θα ήθελες ιδανικά να δώσεις. Κάτι που μου έκανε τεράστια εντύπωση είναι ότι στις κάρτες αυτού του Two of Swords από κάτω δείχνει τον Άσο το 4 και το 6 και εσύ έχεις τον Άσο το 4 και το 6 και το 6 το έχεις δύο φορές και μάλιστα δύο Άσους. Δηλαδή θα σου έλεγα ότι μου δείχνει, είναι σαν να μου δείχνει ξεκάθαρα ότι η απόφαση, η επιλογή και η ανικανότητα λήψης μίας απόφασης ή το να κάνεις μια επιλογή είναι, πώς να σου πω, είναι κομμάτι των νέων ευκαιριών. Οπότε και εσύ μην, πώς να το πω, δεν σε βλέπω να τρομοκρατήσει. Ψύχρεμη και ψύχρεμο σε βλέπω. Αλλά ίσως να μην χρειάζεται να το ζωρίσεις και τόσο πολύ. Βέβαια, απ' την άλλη, όταν μπορείς να πάρεις τον χρόνο σου, γιατί να μην τον πάρεις. Όπως ας πούμε, όταν έρχεται ένα παιδί στο σπίτι, ίσως να σκεφτείς ότι θα έπρεπε να, ίσως να έπρεπε να κοιτάξω για ένα άλλο σπίτι. Αλλά ούτε είναι κάτι που πραγματικά θέλεις, ούτε κάτι που είναι εύκολο, ούτε κάτι που νιώθεις ότι σε βιάζει σε πρώτο επίπεδο, ίσως να είναι πράγματα που περισσότερο δηλαδή σκέφτεσαι εδώ. Όχι η πρόταση και όλα αυτά, οι πρακτικές ευκαιρίες, οι πρακτικές νέες αρχές και οι συναισθηματικές νέες αρχές είναι δεδομένες για εσένα το ξώτη. Απλά σκέφτεσαι, θεωρώ, τα γύρω-γύρω ή το πώς θα μπορέσεις να δημιουργήσεις μια ισορροπία με βάση αυτά τα δεδομένα ή ανάμεσα στα δύο αυτά πράγματα, το συναισθηματικό κομμάτι με το πρακτικό σου κομμάτι. Βλέπω δηλαδή ότι σαν να βλέπεις αλλαγές που τείνουν να συμβούν και κάπως τις αφήνεις λίγο στο ράφι, ένα το κρατούμενο, παίρνεις λίγο το χρόνο σου, είναι μια αλήθεια αυτή. Δεν σου λέω ότι δεν πράττεις καθόλου, αλλά δεν πράττεις ενδεχομένως καθοριστικά. Μου δείχνει δηλαδή μια μικρή παύση εργασιών και μια μικρή γενικότερα παύση, έτσι εγκεφαλική, επικοινωνιακή, έτσι ώστε να μπορέσεις εσύ μόνη σου ή μόνος σου να πάρεις το χρόνο σου, να βρεις την αλήθεια σου, να σκεφτείς τα πράγματα, τι σε συμφέρει, τι πραγματικά θες, τι είναι το σωστό για σένα. Ενώ σε ορισμένα πράγματα μου βγάζεις μια βιασύνη, σε κάποια άλλα πράγματα φαίνεται εδώ πέρα να ρεμβάζεις. Και σίγουρα σου ξαναλέω, υπάρχει η λογική του διλήμματος εδώ πέρα. Το δίλημα ακόμα και του πώς θα μπορέσουν να ισορροπήσουν τα πράγματα, πώς θα μπορούν να είναι όλοι χαρούμενη, η τσέπη μου χαρούμενη, ο σύντροφός μου ή η σύντροφός μου χαρούμενη, εγώ χαρούμενος, ο χρόνος πώς θα φτάσει, τα πράγματα πώς θα γίνουν. Δεν είναι μία βασανιστική κατάσταση και διαδικασία αυτή που βλέπω εγώ εδώ πέρα. Ίσως να την ψηρίζεις και λίγο περισσότερο, αλλά ενδεχομένως και κάτι να ξέρεις. Για πάρα πολλά πράγματα όμως, ή για ένα σημαντικό, δεν θεωρώ ότι θα έχει ληφθεί απόφαση για τους περισσότερους από εσάς μέσα στον Ιούλιο. Φυσικά κάποιοι θα μπορέσετε, εννοείται, και θα πάρετε αποφάσεις και θα γίνουν οι επιλογές και θα γραπώσετε τις ευκαιρίες. Απλά γενικότερα βλέπω έτσι ένα της τελευταίας στιγμής, μία αναβλητικότητα, μία απροθυμότητα να αρπάξουμε ώρες κιόλας αυτές τις ευκαιρίες ή να τις εντάξουμε, να κάνουμε τις διάφορες αλλαγές για να τις εντάξουμε στην πραγματικότητά μας ή ακόμα και να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα.
Μπορεί βέβαια εδώ πέρα αυτές οι δύο κάρτες να μας δείχνουν για κάποιες διαπραγματεύσεις, συνεντεύξεις που κάνεις εδώ πέρα και δεν είσαι πάρα πολύ σίγουρη ή σίγουρο σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόταση. Πολύ μου βγάζει ότι θα το σκεφτείς το θέμα των οικονομικών και των πρακτικών σου, αλλά υπάρχει ένας πόρος που έρχεται, δηλαδή υπάρχει κάτι που μπαίνει στην εξίσωση και σε βάζει στη διαδικασία να το σκεφτείς. Δεν υπάρχει κάτι που βγαίνει από την εξίσωση ή κάποιου άλλου τύπου πίεση. Εντάξει, είναι μια νέα ευκαιρία, ξαναλέω. Είναι καλό κοινός. Λοιπόν, τώρα, μέσα σε αυτές τις νέες αρχές, εγώ έκανα επίσης μια νέα αρχή. Αγόρασα μια πολύ ωραία τράπουλα με μούντρα. Τα μούντρα είναι χειρονομίες οι οποίες μας βοηθάνε να συντονίσουμε το σώμα μας και το πνεύμα μας σε συγκεκριμένες, ας πούμε, ενέργειες, σε συγκεκριμένες συχνότητες. Σε σένα έτυχε το μούντρα Eternal Change, δηλαδή αιώνια αλλαγή, και κολλάει full στη δική σου περίπτωση. Αυτή είναι η χειρονομία που μπορείς να κάνεις με τα χέρια σου για να αγκαλιάσεις τις αλλαγές και να μην τις φοβάσαι, να μην τις αναβάλεις για αργότερα, ειδικότερα όταν φαίνεται ότι δημιουργούν νέους θετικούς κύκλους για σένα. It will pass, λέει εδώ, ατελείωτη αλλαγή για να μπορέσεις, ξαναλέω, να αγκαλιάσεις όλους αυτούς τους άσους, έτσι, που έχεις βγάλει. Από πίσω στο γυρνάω, αν θες μπορείς να πατήσεις pause για να διαβάσεις τι λέει. Βέβαια είναι στα αγγλικά, για να είμαι ειλικρινής. Όμως, για όσους ξέρετε αγγλικά, ίσως να είναι κάτι που θέλετε να κάνετε. Λοιπόν, I focus my five senses on everything which is beautiful and gives me pleasure. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι εδώ πέρα λέει, εστιάζω, λέει, τις πέντε μου αισθήσεις στα πράγματα, λέει, που είναι όμορφα, που τα βρίσκω όμορφα και μου δίνουν ικανοποίηση. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ικανοποιητικές νέες αρχές, τις οποίες αφήνεις λίγο στο μετέχμιο και στο κρατούμενο. Την ώρα που τις ζεις, δεν θεωρώ ότι τις κάνεις ξεκάθαρες επιλογές ή επενδύεις πάνω σε αυτές. Φυσικά, ξαναλέω, για πολλούς από εσάς αυτή η ευκαιρία είναι μια ευκαιρία που θα αρπάξεις. Πώς σου πω, ρε παιδιάκι μου, θα υπογράψεις για παράδειγμα το συμβόλαιο με τη νέα εταιρεία. Αλλά μετά σε βλέπω και πάλι να σκέφτεσαι πώς μπορείς να προσαρμόσεις το τάδε πράγμα, αν έκανε το άλλο πράγμα, αν έκανε σωστή επιλογή, αν αυτή η ιστορία θα σου προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια. Πάντως θέλω να ξέρεις ότι εγώ γενικότερα μέσα στις κάρτες σου βλέπω την αίσθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας και της, θα σου έλεγα, κατά τα άλλα, ηρεμίας. Ακόμα και όταν αναλύεις, δεν είναι ότι υπεραναλύεις, δεν είναι ότι υπάρχει ανησυχία, φοβία, αμφιβολία και τέτοια πραγματάκια. Απλά ίσως να μου δείχνει ότι παίρνεις λίγο περισσότερο το χρόνο σου. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω το ξετάκι μου. Φιλάκια πάρα πολλά και γλυκά στα μούτρα σου. Εδώ πέρα είπα για συγκατοικήσεις, ωραία, είπα για αγορές, σημαντικές και μεγάλες. Ωραία, ελπίζω. Λοιπόν, ή ακόμα και καμιά φορά δεν είναι αγορά, είναι ενοικίαση, όπως είπαμε πριν. Πάω να βρω να νοικιάσω ένα καλύτερο μέρος. Λοιπόν, τα είπα και τα ξανά είπα, φιλάκια πάρα πολλά. Like, subscribe, comment και share to show me you care. Καλό μου το ξωτάκι. Επίσης δες ζώδιο οροσκόπο αλλά και σελήνη. Και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα με καινούργια βιντεάκια. Φιλάκια, bye!